Την ώρα που αγρότες διεκδικούν εργάτες γης από τρίτες χώρες για να μην τυναχθεί στον αέρα η αγροτική παραγωγή και οι ξενοδόχοι του νομού Ηρακλείου ζητούν για εργασία αλλοδαπούς εργαζόμενους από τρίτες χώρες για την επόμενη τουριστική σεζόν σε μια προσπάθεια να καλυφθούν τα χιλιάδες κενά λόγω της έλλειψης μαγείρων και λοιπού προσωπικού. Θα ζητήσουμε σίγουρα παραπάνω άτομα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε του χρόνου στις υποχρεώσεις μας. Υπάρχουν ελλείψεις, γιατί, αλλά δεν φαίνονται, διότι τα άτομα είτε δουλεύουν περισσότερες ώρες και πληρώνονται φυσικά, είτε δουλεύουν περισσότερες μέρες. Δεν ξεκουράζεται το προσωπικό έτσι που πρέπει και στο τέλος θα πέσουν κάτω τα παιδιά και δεν κάνει. Δεν συμφωνούμε σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να πλησιάσουν τα ξενοδοχεία αρκεί να δοθούν κίνητρα. Όλα αυτά τα χρόνια αυτό έχει αποθήσει τον κόσμο. Υπάρχουν πράγματα που έχουν αποθήσει τον κόσμο από τον τουρισμό. Τα ξέρουμε όλοι, τα γνωρίζουμε. Πρέπει λοιπόν από εδώ και πέρα να κάτσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και προπάντων η κυβέρνηση. Η εξέλιξη αυτή ευνηδίασε και προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στις τάξεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων, με τον πρόεδρο Νίκο Κοκολάκη να κάνει λόγο για ολέθρια αποτελέσματα στο τουρισμό στην περίπτωση που συμβεί αυτό, τονίζοντας την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στα ξενοδοχεία. Είναι ότι θέλουν να γεμίσουν τα ξενοδοχεία με εργάτες από τρίτες χώρες. Θέλουμε να τονίσουμε ότι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό είναι ένα εκπαιδευμένο και κατατρισμένο προσωπικό σε όποια θέση και να απασχολείται. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να το ξαναδούνε τα αρμόδια υπουργεία και να δοθούν πραγματικά κίνητρα στους εργαζόμενους για να μπορέσουν να καθίσουν στα ξενοδοχεία, να μπουν νέοι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία. Ήδη ο πρόεδρος των ξενοδόχων απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα επιδιωχθεί συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους ωστόσο να τραβούν κόκκινη γραμμή συνεργασία αλλοδαπών στο τουρισμό. Σίγουρα μας σάφνιασε, δεν το περιμέναμε αυτό. Πρέπει επιτέλους να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων. Αυτό το ζητάμε πρώτη φορά. Να ξέρετε ότι αυτό το κάνουν ήδη οι περιφέρειες Δωδεκανήσου και Πτανήσων και Κυκλάδων. Αλλά θα πάμε μια επιτροπή στον Περιφερειάρχη από ξενοδόχους να το ζητήσουμε. Φέρτε μας προσωπικό, όχι εμείς δεν φέρνουμε από ξένες χώρες. Δεν υπάρχει προσωπικό, αυτό είναι το πρόβλημα. Μήπως όμως θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους Έλληνες? Να ξέρετε ότι τα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή πληρώνουν παραπάνω από τις συμβάσεις. Το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού είναι τεράστιο, δηλώνει ο Νίκος Χαλκιαδάκης, ο οποίος υπολογίζει τις ανάγκες σε 5.000 σε επίπεδο νομού Ηρακλείου. Μακάρι να βρεθούν Έλληνες να πάμε να μην έχουμε τέτοιο θέμα. Εμείς Έλληνες θέλουμε. Ξέρουμε ότι οι συνθήκες αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πολύ δύσκολες. Έχουμε καθημερινές καταγγελίες από εργαζόμενου μη τήρηση του ωραρίου εργασίας. Δεν παίρνουν ρεπό, βλέπουμε πετσοκομμένους μισθούς. Αυτά λοιπόν πρέπει να δούμε για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και πραγματικά να δώσουν αυξήσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων.